αυτή η συζήτηση, ο καλός μας τηλεθεατής δεν θα βγάλει πολλά συμπεράσματα. Βοηθήστε μας και εσείς. Και νομίζω ότι πρέπει να μπουν τα πράγματα έτσι απλά, να μπορεί να τα καταλαβαίνει ο άνθρωπος, να τα νιώθει. Ωραία, απλά, να και ρωτήσω με το νου... πιο απλά. Επιτρέψτε μου. Κάτσε με να την ολοκληρώσει, μα δεν αφήνεις, βέβαια, ευλογημένη. Παρακαλώ. Κάτσε λίγο. Να μπει μέσα από το νου, κάτι στην ψυχή του. Και αυτό γίνεται μια προσπάθεια, όχι εδώ. Είναι έτσι η ατμόσφερα, η περιραίουσα ατμόσφερα. Άμπραβο, μια σύγχυση, και αυτή θέλουμε να την επιτείνουμε. Δεν θα ήθελα ποτέ, μα ποτέ, να βρεθώ στη θέση του κυρίου Αθανασόπουλου και να προσπαθώ αδικαιολόγητα πράγματα, ανιστόρητα πράγματα να τα προασπίσω, είτε τα προασπίζω εν γνώση είτε εν αγνία. Ο τηλεθεατής σκέπτεται. Όλοι καταλάβανε ότι οι άνθρωποι δεν σκέπτονται. Και γι' αυτό λέει ο καθένας ό,τι θέλει και δεν λέει αυτό που πρέπει. Συγχωρήστε με. Όχι. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι για τη συγκεκριμένη. Γενικότερα, όχι. Είναι απόψεις. Κοίταξε, παίρνει μια θέση. Οι επιχειρήματα τεκμηριωμένες, οι πιο πολύ τεκμηριωμένες είναι αυτές που περνάνε και στον τηλεθεατή. Ναι, μα ακριβώς λέω. Θέλω να πω ότι λιγάκι να σκεπτόμεθα αυτόν τον τηλεθεατή σαν σκεπτόμενο άνθρωπο, σαν Έλληνα ελεύθερο δημοκράτη. Ναι. Και κυρίως να Ωραία. Το σκεπτόμεθα. Επιτρέψτε μου, είπατε δημοκράτης. Σαν άνθρωπο. Σας ρωτά λοιπόν ο τηλεθεατής. Το δημοκρατικό μας φρόνημα είναι επίσης ένα βασικό συστατικό της ταυτότητας του Έλληνα. Ναι ή όχι. Ναι. Και ίσως να προηγείται. Όχι, ίσως προηγείται σίγουρα και από την Ορθοδοξία. Μα δεν μπαίνει έτσι το Αλλά εν πάση περιπτώσει. Μα δεν τίθεται. Μπορούμε λοιπόν. Μισό λεπτό. Μπορούμε λοιπόν να βάλουμε στην ταυτότητά μας αυτό το φρόνημα ότι είμαι δημοκράτης, εν αντιθέσει με ποιον. Εννοείται, δεν λέει ελληνική δημοκρατία πάνω η ταυτότητα. Μα τα λένε αυτά τα πράγματα. Μα δεν λέει ελληνική χαρτιά. Δημοκρατία, ναι. Και εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Ένα λεπτό, κάτι δεν άλλο. Δεν δηλώνεται εδώ, εδώ γίνεται τόσος θόρυβος για την ορατή, για την μία πλευρά της Σελήνης, τη φωτεινή πλευρά της Σελήνης, και δεν μιλάει κανείς. Έχουν μουγκαθεί όλοι. Από τον, όχι, όλοι όταν λέω, τώρα θα το πω, από τον κύριο Πρωθυπουργό, από τον, ο κύριος Πρωθυπουργός έδειξε... μέχρι τον τελευταίο, θα έλεγα, που συντάσσεται κατά πνεύμα για το ηλεκτρονικό, για την άλλη, τη σκοτεινή πλευρά. Και αναρωτιέμαι, οι κύριοι αριστερίζοντες ή ασδήποτε μορφής και φύσεως, έτσι που παίρνουν αυτόν τον τίτλο και έκαναν μία προβοκατόρικη ενέργεια εχθές, τρομερή, που μόνο αυτοί αν λέγαμε και μόνο για αυτοί να μιλούσαμε, τώρα. Τι κόλλησαν πάνω στις δικές μας αφίσες ότι 6,5 ώρα θα έχουν συγκέντρωση στα προπήλαια. Και τρόμαξαν τους ανθρώπους τους δικούς μας. Μας πέρανε μια συγκέντρωση στα προπήλαια. Τίποτε δεν υπήρξε. Μισό λεπτό, των οικολόγων. Τίποτε δεν ήταν. Δεν υπήρξε τίποτε. Για τα Ολυμπιακά έργα. Τίποτε Καλά, δεν υπήρξε. Είναι θέμα διαδικασίας τώρα. Πάντων, ναι, όχι, θέλω να πω. Και δεν μιλάω τώρα για το πυρασβεστικό όχημα που πήρε σήμα χωρίς σήμα και ήθελε να περάσει μέσα από την πορεία. Όχι, συγχωρήστε με, γιατί αυτά δεν τα δείχνετε όμως. Αυτά συμβαίνουν. Όχι, γιατί δεν τα δείχνει η τηλεόραση αυτά τα πράγματα. Γιατί παίρνετε και απομονώνετε. Πάμε στο θέμα μας τώρα. Ναι, θα πάω, αλλά γιατί τον ανθρωπάκο τον απομονώνετε εκεί και του δίνετε παραπιστικές ερωτήσεις για να απαντήσει και εν συνεχεία ερχόσαστε και αυτά και μόνο δείχνετε. Γιατί παραπιστικές ερωτήσεις. Σας πληροφορώ ότι η μεγαλύτερη φασιστική ενέργεια είναι πολλές φορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι. Ένα λεπτό θα με συγχωρέσετε. Όχι, δεν θα σε συγχωρέσω. Για ποιο λόγο το λέτε αυτό? Και ο λαός βλέπει. Ποια είναι η παραπιστική ερώτηση? Όταν, την όταν τον πιέζει τον άλλον. Δηλαδή, όταν τον πιέζει, ρωτήσαμε κάποιον από τους κυρίους, από τους συγκεντρωμένους, του θέσαμε υπόψη ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν ευλογεί αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Θέλετε να ακούσετε την απάντηση και την ερώτηση και την απάντηση. Για να δούμε αν είναι παραπιστική. Και καλά έκανε η Εκκλησία και δεν μπήκε. Όχι, όχι, μισό λεπτό, να μην λέγονται κουβέντες στον αέρα. Προσέξτε με, στον αέρα να λέγονται ορισμένα πράγματα, γιατί αν δεν λεχθούν στον αέρα. Αστήρικτες εννοώ, κύριε Μαρκουλάτε. Όχι, αστήρικτες εννοώ. Να μην λέγονται κουβέντες αστήρικτες. Τα μέσα ενημέρωση δηλαδή βγάλουν μια άλλη εικόνα από που είπε χθες. Εγώ το δέχομαι να είναι αστήρικτες, αλλά προσέξτε με. Αστήρικτες δεν είναι όλες οι άλλες που λέγονται. Συγχωρήστε. Δεν σας καταλαβαίνω τώρα. Από το ένα πηγαίνετε στο άλλο. Τώρα μια συγκέντρωση
και με εγώ να δεχθώ και με συνετές φωνές, αλλά και με πολλές ακραίες φωνές. Από ορισμένους με εμπάθεια, άλλοι κατηγορούσαν ακόμη και τον Αρχιεπίσκοπο. Όχι, δεν είναι οι ελάχιστες, ακόμη οι ακραίες φωνές. Και απορώ πως βρήκατε μόνο τις ακραίες φωνές. Σταθήκατε, ενώ πρέπει να ανοίξετε το ουσιαστικό με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, σταθήκατε στα συγκέντρωση και στα... Εντάξει, παρένθεση κλείνεται η παρένθεση, αλλά κάτι να πούμε κι εμείς, να μην τυχόν και τα βάλουμε όλα μέσα μας και πάθουν και καμιά... Κανένα κακό. Ρίξατε δεν τόσα πολλά, δηλαδή αλλοιώσαμε εμείς τη φυσιογνωμία και το προφίλ των συγκεντρωμένων. Δεν μιλάω το συγκεκριμένο. Είναι μια άλλη. Πνίγει η αγανάκτηση. Ναι, είναι 14 χρόνια, δεν είναι σήμερα. Ήταν λοιπόν 30.000, λέγατε 300 άτομα και τελείωσε. Δηλαδή τύπος ηλεκτρονικός και τύπος έντυπος κλπ. Έχετε εντύπωση ότι αυθαίρετα δίνουμε τα νούμερα? Βάλτε τα με την αστυνομία που λέτε ότι είναι φίλη σας. Η αστυνομία έδωσε αυτά τα νούμερα. Δεν μου λέτε σας. Η ουσία της κουβέντας μας, κύριε Παναγιώτη, είναι αυτή τώρα. Με συγχωρείτε, τα στοιχεία της αστυνομίας. Λοιπόν, ακούστε, τα στοιχεία της αστυνομίας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή διαψεύδουμε την αστυνομία. Κύριε Λυρά. Διότι, με συγχωρείτε, ένα λεπτό. Ο κόσμος, δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός. Ο αστυνομικός, με συγχωρείτε, που έδωσε την πληροφορία. Ο κόσμος μπροστά στο άγαλμα του αγνώστου στρατιώτου. Αυτή η πλατεία. Μας έχουν αποδείξει και αστυνομικοί, όταν γεμίσει παίρνει το λιγότερο 25.000 κόσμο. Κύριε Λύρα, ήταν μια εντυπωσιακή συγκέντρωση. 25.000 κόσμο. Κύριε Λύρα, δεν ήρθαμε να κουβεντιάσουμε για αυτό. Όχι, όταν είναι 60.000 και μας λέτε 6.000 και άλλες λένε 3.000, είναι το ουσιαστικό, κύριε Λύρα. Αδικείτε το βασικό σας θέμα που το έθεσε ο κύριος Μαρκουλάτος, το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Θέλετε να πούμε για τη συγκέντρωση, αν ήταν 10, 15, 6 ή 7. Για μιλάμε. Σας παρακαλώ. Θα πάμε μισό λεπτάκι. Επιτρέψτε μου. Ναι. Θα πάμε σε λίγες διαφημίσεις και αμέσως μετά θα μπούμε στο θέμα ηλεκτρονικό φακέλωμα να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις και τις απόψεις της αριστεράς και τις απόψεις της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε σε λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφουμε εδώ στην κουβέντα μας. Ήθελα να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Θανασόπουλε. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που συμφωνούν. Νομίζω ότι και ο συνασπισμός στο κόμμα το οποίο προέρχεται η κίνησή σας, συμφωνεί ότι το μείζον όλης αυτής της διαμάχης που έχει ξεσπάσει, το μείζον δεν είναι η αναγραφή, όχι, είναι οι ηλεκτρονικές ταυτότητες και είναι δικαιολογημένη η φόβη και η καχυποψία που υπάρχει από πάρα πολλούς και από πολλά κόμματα, για να μην πω από το σύνολο των κομμάτων, για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Ναι, κοιτάξτε, μην μυθοποιούμε το θέμα ηλεκτρονικές ταυτότητες. Το πρόβλημα είναι η συνθήκη του Σέγγεν. Ναι. Η συνθήκη του Σέγγεν πράγματι περιέχει διατάξεις που μπορεί να είναι επικίνδυνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα δικαιώματα των πολιτών. Αυτό και ο συνασπισμός το είχε επισημάνει στη Βουλή, είχε πει τις συγκεκριμένες διατάξεις που δημιουργούν αυτό το θέμα, αλλά ακόμα αν θέλετε και ο αδερφός του Πρωθυπουργού, ο κ. Σπύρος Σημίτης, ο οποίος είχε επισημάνει ότι πράγματι μέσα στη συνθήκη του Σέγγεν, σε συνέντευξη της ημερής η εφημερίδα, υπάρχουν διατάξεις... Συμφωνείτε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό? Είναι σημαντικό. Από εκεί και πέρα αυτό είναι ένα άλλο θέμα όμως. Είναι ένα θέμα να βρούμε εκείνες τις θεσμικές διασφαλίσεις. Το οποίο θα το δούμε, λέτε, στη συνέχεια. Το επόμενο διάστημα. Ναι, θα προστατεύσουν τα δικαιώματα των πολιτών. Και η ανεξάρτητη αρχή που έχει πρόεδρο τον κύριο Δαρφέρμο έχει συσταθεί για αυτό το σκοπό, για να μας προστατεύσει από παρενέργειες της συνθήκης του Σέγγεν. Και στην Ευρώπη κυοφορείται Ευρωπαϊκή Συνθήκη Προστασίας από τις συνέπειες της συνθήκης του Σέγγεν. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λαμβάνει πρωτοβουλίες του, ώστε να έχει έναν ελεγκτικό ρόλο σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα που συνειδητοποιείται σιγά σιγά από ευρύτερες πολιτικές δυνάμεις και στείνονται αναχώματα. Υπάρχει ζήτημα, αλλά δεν είναι το ζήτημα έτσι όπως τίθεται από τις δυνάμεις του θρησκευτικού φανατισμού. Εγώ θέλω να πω ότι με προσβάλλει και σαν πολίτη και σαν εκπρόσωπο έτσι του ελληνικού λαού στο ελληνικό κοινοβούλιο το γεγονός ότι κάποιοι και ειδικότερα η κυβέρνηση προσπαθούν με αυτού του είδους τη μεθόδευση να επιβάλλουν με κόντρα σε μια βασική αρχή της δημοκρατίας τις αποφάσεις ή αν θέλετε τις επιθυμίες της μειοψηφίας, κύριε Αθανασιάδη, σε αντίθεση με την πραγματικά μεγάλη αποδοχή και υιοθέτηση της χριστιανικής ορθόδοξης, αν θέλετε, πίστης μας από την
στην ελληνική κοινωνία, κόντρα λοιπόν στις επιθυμίες της πλειοψηφίας. Αυτό θεωρώ ότι είναι εκτροπή και είναι και εκφυλισμός βασικών δημοκρατικών αρχών, βασικών δημοκρατικών πεπιθήσεων. Και δεν φαντάζομαι να το αρνείστε αυτό, κύριε Αθανασόπουλε. Το ότι δηλαδή η πλειοψηφία. Μισό λεπτό. Προέχει μειοψηφία της πλειοψηφίας. Α, μισό λεπτό. Τα ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχουν για να προστατεύουν Προσέξτε κάτι. Μα εδώ θίγεται το δικαίωμα της πλειοψηφίας. Εδώ έχουμε φτάσει να ανατρέψουμε άρδιν αυτή την κατάσταση. Ποιο και δικαίωμα της πλειοψηφίας? Εγώ, παραδείγματος χάρη, επιθυμώ να αναγράφεται στο δελτίο αναγνώριση την ταυτότητά μου, το θρήσκευμά μου. Δεν έχω κανένα απολύτως. Επιθυμώ να αναγράφεται ότι είμαι μαρξιστής. Μισό λεπτό. Εσείς δεν επιθυμείτε. Μιλάμε για το. Όχι. Εσείς δεν το επιθυμείτε. Ποιο θα διασφαλίσει. Ποιος, πολύ ωραία, χαίρομαι που το ακούω. Επιθυμώ να αναγράφετε μαρξιστής. Περιμένετε, σας παρακαλώ. Αφήστε τώρα. Αυτά τα ζήσαμε, τα βιώσαμε. Δεν είναι η ουσία αυτή και μην εκτρεπόμαστε από την ουσία. Εμένα, ποιος θα με προστατεύσει και τον κάθε ένα πολίτη, την κάθε Ελληνίδα και τον κάθε Έλληνα, να διασφαλίσω αυτή μου την επιθυμία, η οποία είναι δημοκρατικά κατοχυρωμένη, η οποία προστατεύεται από το Σύνταγμα της χώρας και από τον νόμο. Εξάλλου, σας είπα, υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη μέσα στις διαδικασίες προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων, η οποία απαιτεί τη συγκατάθεση της συνένεσης του υποκειμένου και στην προκειμένη περίπτωση του φυσικού προσώπου, δηλαδή του πολίτη. Εκείνο το οποίο θέλω να επισημάνω, κύριε Θανασιάδη, είναι ότι σίγουρα υπάρχει κάποιο μάτι αόρατο, ηλεκτρονικό, το οποίο βλέπει τα πάντα. Και να σας το αποδείξω η πολύ Νέα απλά. Η Δημοκρατία έχει ψηφίσει τη συνθήκη του Σέγγεν. Βεβαίως, μα προσέξτε κάτι. Η συνθήκη του Σέγγεν, έτσι όπως την γενικεύουμε, δεν λέει ότι πρέπει να λειτουργήσουμε ισοπεδωτικά. Ως προς το κομμάτι λοιπόν το οποίο μας αφορά. Στην ηλεκτρονική ανάγνωση λοιπόν των λεγόμενων ευαίσθητων, των λεγόμενων προσωπικών δεδομένων. Έχω την εντύπωση ότι αυτή την ώρα υπάρχει ένα όρατο μάτι, ένα ηλεκτρονικό μάτι, το οποίο βλέπει, το οποίο γνωρίζει, το οποίο καταγράφει τα πάντα. Και εκεί είναι ο κίνδυνος. Να προστατεύσουμε επί της ουσίας τα ατομικά δικαιώματα. Να προστατεύσουμε πραγματικά το απαραβίαστο αυτών των ευαίσθητων δεδομένων. Και πώς προστατεύεται στην πράξη αυτό? Με το να λέμε ότι κατ' επίφαση ουσιαστικά το περιφρουρούμε, ενώ στην ουσία το ενισχύουμε. Τι θέλω να πω? Παράδειγμα, είναι δανειολήπτης κάποιος, έχει πάρει ένα δάνειο. Πέστε μου λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν είναι καταγεγραμμένο σε μία μαύρη λίστα η οποία κρατείται? Δεν είναι αυτό παραβίαση των προσωπικών των ευαίσθητων δεδομένων? Αν και κατά πόσο. Ναι, δεν ξέρω αν και κατά πόσο πραγματικά χωρίς διάλογο, γιατί η αρχή της δημοκρατίας είναι ο διάλογος. Αν δεν συζητήσουμε, πώς θα καταλήξουμε? Ένα σημείο μόνο. Και σαν νομικός το λέω, δεν υπάρχει συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα να αναγράφει κανείς ό,τι θέλει επί των δημοσίων εγγράφων. Υπάρχουν οι νόμοι. Υπάρχει δικαίωμα οι να το δημοσιοποιεί δια του τύπου των μέσων ενημέρωση. Υπάρχει ο νόμος ο οποίος. Όχι, όμως δεν το γράφει. Πάντως, το να γράφει μαρξιστής δεν το ορίζει ο νόμος. Και εφόσον είστε και νομικός και συνάδελφος, αυτός ο νόμος κατηγορείται για νεωτέρου νόμου. Μα ποιος είναι ο νεότερος νόμος? Ο νεότερος νόμος είναι αυτός που προστατεύει. Αυτό που είπατε, ότι θέλω να αναγράφει την ιδιότητά μου, την ιδεολογική μου. Όχι, μα δεν θέλω στην πραγματικότητα. Τότε γιατί το επικαλεστήκατε? Το επικαλούμε για να σας πω ότι όπως εσείς θέλετε. Δεν μπορεί είναι να λιγάκι από προσανατολικό. Θέλουν κάτι άλλο. Καθόλου. Μα το θέμα δεν είναι τι θέλει. Διότι ο καθένας. Μπορεί για εσάς να είναι το σημαντικό είναι το θρήσκευμα. Όχι. Για μένα να είναι η φιλοσοφία μου. Πιο σημαντικό είναι άλλο να είναι η πολιτική. Από την εδώ πλευρά του τραπέζου. Αφήστε με όμως, αφήστε να μιλήσουμε, α πούμε. Γιατί δεν έχει γίνει διάλογο μέχρι τώρα έτσι κανονικό. Είμαστε εδώ σχεδόν μια ώρα. Σύμφωνοι, αλλά. Αφήστε μας να μιλήσουμε, κύριε. Παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχήν είπε ο κύριος Αθανασόπουλος ότι είναι μύθευμα η ταυτότητα και ότι εκείνο που προέχει είναι η συνθήκη του Σέγγεν. Απαντώμε λοιπόν στον κύριο Αθανασόπουλο, τον κατατοπίζουμε γιατί είναι κατατόπιστος, ότι η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι η εφαρμογή της Σέγγεν. Δηλαδή, εάν αυτή τη στιγμή ο Έλληνας δεν πάρει την ηλεκτρονική ταυτότητα, η Σέγγεν δεν λέει τίποτα. Επομένως, το εκείνο που προέχει είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα, την οποία εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι λόγω της ευρωποιήσεως και παγκοσμιοποιήσεως θα έρθει η εποχή που τα προσωπικά μου δεδομένα δεν τα ξέρει μόνο ο Έλληνας, θα τα ξέρει, δεν ξέρω, κάποια αόρατος αρχή, Orwell τύπου, που θα μπορεί η οποία ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Είστε κατά της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης? Ακούστε, άλλο Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλο Σέγγεν. Σας παρακαλώ, ένα λεπτό. Ένα στοιχειώδη μηχανισμό αστυνομική συνεργασία των κρατών δεν υπάρχει. Δεν είμαι κατά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά δεν είμαι και υπέρ της ισοπεδώσεως των πάντων και του φαγγελώματος, διότι σας λέω κάτι αυτή τη στιγμή. Ότι αυτή η υποδομή που γίνεται του ηλεκτρονικού φαγγελώματος μέσα στην Ευρώπη δεν ενεργείται πρώτον από την Ευρώπη.
ενεργείται από άλλες αρχές και δεύτερον, αυτό μπορεί να καταλήξει στην πιο στιγμή δικτατορία και μην νομίζετε ότι βλέπετε τώρα Ευρώπη, Ευρώπη και Ευρώπη, διότι αν πάμε και στις προφητείες και στην Αποκάλυψη, θα δούμε ότι... Καλά. Θα δούμε... Όχι, περιμένετε. Θα δούμε το ότι... Βάλουμε θα δούμε... Ακούτε, θα επίπεδο δούμε... Τώρα θα το δούμε διάλογο. Σας παρακαλώ να τελειώσω. Ναι, κύριε Λέω. Θα δούμε ότι πολύ εύκολα αυτό που βλέπουμε σήμερα το δημοκρατικό να μεταβάλλεται σε μια δικτατορία χειρότερη από τη Χίτλερ. Οι φόβοι υπάρχουν. Επομένως, κρατώ αυτό από εσάς. Τα έχουμε, τα έχουμε. Εδώ ο κύριος Ανδρέας Λεντάκης, βέβαια αυτός έχει κοιμηθεί, είναι δικό σας. Έγραφε και... το εξής. Τελειώνω. Αναφέρεστε σε έναν άνθρωπο που δεν είναι. Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία. Έγραφε το εξής. Πρώτον, ενώ υποτίθεται ότι καταργεί το ΕΚΑΜ, δηλαδή το ηλεκτρονικό φαγγέλωμα, εν τούτη στην ουσία είναι ανοιχτό το παράθυρο. Τα είπε προηγουμένως ο συγητής του ΠΑΣΟΚ, κύριος Φυρίου, ότι είναι δυνατόν με τα στοιχεία λοιπόν που υπάρχουν μέσα στην ταυτότητα, δηλαδή την ημερομηνία γέννηση, το δημοτολόγιο και η νομαρχία, να λειτουργήσει ο ΕΚΑΜ με μια επεξεργασία ηλεκτρονική. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ξέρετε τι σημαίνει ΕΚΑΜ, κύριε Θανασόπουλε? Ξέρετε τι λοιπόν σημαίνει να καταγράφεται, να καταγράφεται η προσωπική μου ζωή και ο κύριος Δαφέρμος και η αρχή αυτή, η λεγόμενη ανεξάρτητη, εσάς συμβαδίζει με το πνεύμα το δικό σας και την εξαγγελία των αρχών σας ως κόμμα του λαού και περί προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων. Κύριε Θανασόπουλε, όχι, δεν έχω χρόνο, δεν θα σας επιτρέψω. Ένα λεπτό μόνο. Σας ζητώ συγγνώμη, δεν υπάρχει καθόλου. Η διαφορά είναι ότι εσείς δεν θέλετε καθόλου. Κύριε Μαργουλάκη, να βοηθήσετε εσείς τις δικές σας απόψεις, θα τις ακούσουμε μια άλλη φορά. Όχι, δεν θα σε βοηθήσω καθόλου. Ένα, εγώ θα πω συνθηματολογικά δύο πράγματα. Θα πω ότι ο κίνδυνος είναι τώρα με την τροποποίηση του συντάγματος και δεν βλέπω τους δημοκράτες να ανησυχούν και άλλους κουλτουριάριδες, τους οποίους... Περιλαμβάνεται και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω, δεν ακούω ότι το άρθρο 28 του συντάγματος είναι το παράθυρο από το οποίο θα γίνει η κατάληψη του σήμερα ισχύοντος νομικού με τώρα, και συνταγματικού καθεστώτος. Ένα πράγμα. Και το άλλο και τελειώνω, είναι ότι δεν μπορεί αυτήν την ώρα όλο τον κόσμο να τον κοροϊδέψει κανείς. Είναι σίγουρο ότι ο κόσμος κρίνει, καταχωρεί. Αυτό είναι σίγουρα, σίγουρο. Και περιμένει, λοιπόν, και περιμένει να δει ποιες μάσκες θα κατέβουν ακόμη, γιατί μέχρι τώρα άλλα μας λέγανε και άλλα μας βρίσκουνε. Θα τα πούμε πολλές φορές και το ξέρετε. Από πολλούς ανθρώπους. Βοηθήστε με λοιπόν σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ πολύ και εσάς και τον κύριο Λίρα, την κυρία Παπακώστα και τον κύριο Θανασόπουλο που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Εμείς παραμένουμε στο ίδιο κλίμα με την κάμερα της εκπομπής που βρέθηκε λίγες ώρες πριν από την συγκέντρωση αυτή εκεί στα προπύλαια του Πανεπιστημίου και κατέγραψε το προφίλ των συγκεντρωμένων. Να μην έχουν ηλεκτρονικές ταυτότητες και ούτε είμαστε πρόθυμοι να το δεχτούμε. Ορθοδοξία ή θάνατος. Ακριβώς, ορθοδοξία ή θάνατος. Είναι δύο κοπέλες μόλις 20 χρονών και αποτελούν τη ζωντανή απόδειξη του φανατισμού που γεμίζει η θρησκεία τους πιστούς. Τις συναντήσαμε στη χθεσινή συγκέντρωση στα Προπύλαια και όχι σε κάποια χώρα που υπάρχει εμφύλιος πόλεμος λόγω θρησκευτικών διαφορών. Κάποιοι προσπάθησαν να δικαιολογήσουν την ένταση. Φυσικά είναι ημέρα αρνάκια. Όταν η πίστη τους προσβάλλεται, γίνονται θηρία. Λοιπόν, καλό θα είναι να λυθεί το θέμα ήρεμα και ειρηνικά. Και κάποιοι άλλοι μας αποκάλυψαν τις ευλαβικές τους διαθέσεις. Η παρουσία μας σήμερα εδώ είναι ανατρεπτική. Θα πάμε στη Βουλή και αν μπορέσουμε θα τα σπάσουμε. Θα τα ισοπεδώσουμε όλα. Και δεν είμαστε ακραίοι. Τρεις χώρες στον κόσμο είμαστε. Ελλάς, Σερβία, Ρωσία, Ορθοδοξία. Η ατμόσφαιρα στα Προπύλαια χθες ήταν πραγματικά διαφορετική από αυτή των συνηθισμένων πλέον συγκεντρώσεων στο σημείο αυτό. Από νωρίς τα λεωφορεία από την επαρχία άδειασαν στην οδό σταδίου τους πιστούς που ξεκινούσαν από εκεί σε οργανωμένα μπλοκ να κατευθύνονται στον πυρήνα της συγκέντρωσης. Στο συγκεντρωμένο πλήθος μπορούσες να διακρίνεις ανθρώπους διαφορετικούς μεταξύ τους με κοινά όμως πιστεύω. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τον αγώνα δεν απουσίασαν ούτε τα νιάτα, αλλά ούτε και τα μικρά παιδιά. Κατά του βακελώματος αυτού. Γιατί είναι κατά του Χριστού. Πού μπορεί. Παραθρησκευτικές οργανώσεις. Είναι
κάποιοι άνθρωποι που νοιάζονται για μας και για την ψυχή μας. Δεν θέλουμε αυτή την ταυτότητα και ότι δεν πρέπει να την πάρουμε. Να αγωνιστούμε για να μην πάρουμε αυτή την ταυτότητα, για να πούμε όχι στον αντίχριστο. Η οργή των πιστών κατά των νέων ταυτοτήτων βασιζόταν σε διάφορα επιχειρήματα. Ο Σατανάς, ο Αντίχριστος, οι Μασόνοι, σχεδόν όλοι σύμφωνα με τους πιστούς, συνωμοτούν μέσω των νέων ταυτοτήτων εναντίον της Ελλάδας και της Ορθοδοξίας. Με τη χθεσινή τους παρουσία όμως, όπως μας είπαν οι πιστοί, έδειξαν τη στεναρή αντίσταση που θα συναντήσουν όσοι επιβουλεύονται τη θρησκεία μας. Είμαστε χριστιανοί και γι' αυτό είμαστε εδώ, δώσαμε το παρόν. Ιερός πολεμός. Ασφαλώς. Δεν θέλουμε ταυτότητες. Γιατί αν πάρουμε ταυτότητες θα ξεβαφτιστούμε. Θα χάσουμε την πίστη μας και την ψυχή μας. Τι θέλουν τώρα εδώ πέρα, να μου πάρουν ταυτότητα που έχω 73 χρονών. Τι πράγματα είναι αυτά, τι ριζιλίκα είναι αυτή η πατρίδα. Δεν θα πάρουμε το 666, γιατί είναι οι Μασόνοι, οι Εβραίοι, οι Αντίχριστοι, όλοι αυτοί είναι με το 666. Εμείς δεν πάμε με αυτό. Και βέβαια, επειδή κάθε αγώνας χρειάζεται και θυσίες, οι συγκεντρωμένοι μας εξέφρασαν την ετοιμότητά τους. Την ταυτότητα αυτή δεν την παίρνουμε τίποτα. Ό,τι και να κάνουμε. Γεννήθηκα Ορθόδοξος και θα πεθάνω Ορθόδοξος. Μας φέρνουν εδώ για να μας αντικαταστήσουνε. Οι ηλεκτρονικές ταυτότητες δεν παίρνουμε. Θα περάσουνε πάνω από τα αυτόματά μας. Δεν μας τρεμάζουν οι φυλακές. Ούτε και η εξορία. Τώρα να μας ταχύσουμε για την Ορθοδοξία.